Είμαστε λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μαντούδι μετά τη διασταύρωση της Τροφιλιάς. Είναι απίστευτο. Έχουμε την αίσθηση ότι κινούμαστε σε βομβαρδισμένο τοπίο. Κάθε καλοκαίρι, εδώ και 20 χρόνια που ερχόμαστε στη Βόρειο Εύβοια, γνωρίζουμε κάθε χιλιόμετρο αυτής της μέχρι χθες καταπράσινης διαδρομής. Αυτό που βλέπουμε ξεπέρασε τη φαντασία μας. Είναι απίστευτη η καταστροφή. Μάτια περιμένουμε μήπως την επόμενη στροφή αλλάξει το τοπίο. Όλα είναι καμένα. Η φωτιά ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου και συνέχισε απτόητη το καταστροφικό της έργο μέχρι τις 11 Αυγούστου. Κινήθηκε από εδώ, τον Εβοϊκό, μέχρι το Αιγαίο, καίγοντας δάση, σπίτια, αποθήκες και ζώα. Πέρασε από εδώ με απίστευτη ένταση, κύκλωσε και απείλησε να κάψει τη λίμνη. Απέκλεισε όλους τους δρόμους διαφυγής και δόθηκε η εντολή να γίνει η εκένωσή της από τη θάλασσα. Πήραμε τον επαρχιακό δρόμο λίμνης Αιδιψού. Εδώ η φωτιά, αφού έκαψε όλη την πλαγιά, πέρασε το δρόμο για να σβήσει στη θάλασσα. Πέντε χιλιόμετρα. Σε όλη τη διαδρομή η εικόνα είναι ίδια. Είμαστε στην είσοδο του χωριού Ροβιές, στην παραλία Ηράκλη, ο προορισμός μας. Στο κτήμα του, ο κ. Μιχάλης ήταν τυχερός. Κατάφερε να σώσει τα δέντρα, αλλά και το οίκημα ευτυχώς με λίγες ζημιές. Μου διηγήθηκε ότι εκείνη την ημέρα, παρόλο που τα εναέρια μέσα έριχναν νερό, η φωτιά είχε κυκλώσει το χωριό και είχε διαταχθεί εκένωση. Εκείνος είχε απλώσει τις μάνικες και κατάβραχε τα δέντρα και τους στίχους του σπιτιού. Όταν όμως είδε στο δρόμο από την πλευρά της λίμνης να έρχεται το πύρινο μέτωπο με υπόκοφη βοή, αποφάσισε να φύγει. Έφυγαν με βάρκα από την παραλία και στη συνέχεια μπήκαν στο φέρι με τους υπόλοιπους χωριανούς που τους μετέφερε στην Αιδιψό. Όταν, μετά από 2 ημέρες επέστρεψαν από την Αιδιψό, αντίκρισαν αυτό το τοπίο.
φωτιά έκαψε το πευκοδάσος, αφήνοντας μόνο λίγα πεύκα κοντά στη θάλασσα για να θυμίζει πώς ήταν η παραλία πριν την καταστροφή. Είμαι σοκαλισμένος από αυτή την εικόνα της απίστευτης καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά. Ο αγαπημένος μας τόπος είναι τραυματισμένος εδώ. Αυτό δεν μας τόησε καθόλου. Όπως κάθε χρόνο, είμαστε εδώ. Thank you.